Ένα επίσης σημαντικό πρόβλημα που εντοπίζουμε είναι ότι η λαϊκή αγορά εκεί στο καρπί, δηλαδή μπροστά, θα έχει να κάνει με έναν στενό δρόμο. Αρκετά έως πάρα πολύ στενό, που δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για να κινηθούν οι αγοραστές, για να κινηθούν οι πελάτες λαϊκής αγοράς. Τώρα σε σχέση με την Καρολή Δημητρίου. Και εδώ θα έχουμε πρόβλημα με το κυκλοφοριακό. Και αυτό γιατί θα το έχουμε, γιατί το Σάββατο που προβλέπεται να γίνεται αυτή η λαϊκή αγορά θα κοπεί, θα βγει, θα εξαφανιστεί από την κυκλοφορία η μία και μοναδική παράλληλος προς την Λεωφόρο Δημοκρατίας και έτσι λοιπόν όλο το πακέτο της κίνησης θα διοχετευθεί στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Εμείς εδώ βέβαια βάζουμε και το πρόβλημα που έχει ο οργανισμός Λιμώνα, η ανώνυμη εταιρεία όλα, που απαγορεύει για λόγους ασφαλείας, προσέξτε το αυτό, το παρκάρισμα μπροστά στο τελωνείο, στην είσοδο στο λιμάνι και απαγορεύει ακόμη και την είσοδο στους περιπατητές. Το ξέρουμε όλοι καλά. Κάποτε το διαπίστωσαν και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα που λέω ότι μπορείς να πάει να ψαρέψεις, δεν μπορείς να περπατήσεις. Όταν τα βγάζαμε καταγγελίες, ότι κανείς μιλούσε και έβλεπε το τι γίνεται εκεί πέρα. Και όλα αυτά γιατί έχουμε διαρκείς καταπλέψεις νατοϊκών πλοίων που συμμετέχουν στον πόλεμο, το γνωστό πόλεμο της Ουκρανίας, το γνωστό ένα από τα γνωστά αίτια της οικονομικής δυσπραγίας μας, μεταφέροντας πολεμικό υλικό. Επίσης, λέμε ότι και για τη μία και για την άλλη, για να αυξηθεί η πελατεία, να το πω έτσι, για να αυξηθεί η δουλειά, να το πούμε πιο λαϊκά, της λαϊκής αγοράς, χρειάζεται να αυξηθεί το εισόδημά μας. Θα είδατε όλοι σε διάφορα πρωινάδικα φασόλια 12 ευρώ το κιλό. Γιατί είναι το τριώδιο, γιατί έρχονται οι μεγάλοι σαρακοστοί. Καταλαβαίνετε ότι εδώ θα πρέπει λίγο να το δούμε και διαφορετικά, ότι πρέπει να αγωνιστούμε μαζί με τον υπόλοιπο λαό, μαζί με τα εργατικά σωματεία, μαζί με τους αυτοαπασχολούμενους για να αλλάξουν οι μισθοί, οι συντάξεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Με αυτά τα επιδόματα εμπαιγμού, δεν περιμένουμε ότι θα δουλέψει παραπάνω. Αν ήταν να δώσει 10 ευρώ στην λαϊκή, θα δώσει 5. Έτσι μειώνεται το ποσοστό, η πιθανότητα κέρδους. Πάντα εδώ και χρόνια, τόσο εμείς σαν Λαϊκή Σπήρωση, όσο και το κόμμα που το οποίο στηρίζει τη Λαϊκή Σπήρωση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, πάντα στηρίζαμε, βγαίναμε, λέγαμε, ανακοινώναμε και παίρναμε θέση απέναντι σε αυτά τα προβλήματα που αφορούν τους εργαζόμενους, την αγορά, τις λαϊκές αγορές. Θέλουμε να υπάρχει ο θεσμός των λαϊκών αγορών, πρέπει να υπερασπιστούμε και τα δύο σωματεία, χωρίς όμως να φτάνουν αυτά στην αντιπαλότητα που τους δημιουργούν κάποιοι άλλοι. Γι' αυτό καλούμε τα σωματεία, τα δύο σωματεία που δραστηριοποιούνται τους παραγωγούς, δηλαδή και τους εμπόρους, να συμφωνήσουν και να μην πέσουν στη λούμπα του Διέρη και Βασίλευε. Είναι πολύ σημαντικό να έρθουν με κοινή πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διαφορετικά θα γίνουν έρμεο εμπαιγμού και εκμετάλλευσης, θεωρούμε, από πολιτικές ή τοπικοπολιτικές δυνάμεις, συνδυασμούς, ψηφοδέλτια. Εμείς θέλουμε να εξυπηρετεί το κόσμος χωρίς να δημιουργούνται κυκλοφοριακά προβλήματα. Εδώ θα πούμε και το παράπονό μας και την πίκρα μας. Πιστεύουμε πως μετά από τόσα χρόνια που η λαϊκή εκδιώχθηκε από το χώρο κάτω από το φάρο, μπορούμε να εκτιμήσουμε σήμερα πως ήταν λάθος. Εμείς τότε είχαμε στηρίξει το να παραμείνει σε αυτή τη θέση. Τότε υποστηρίζαμε πως έπρεπε να παραμείνει εκεί γιατί έτσι θα εξασφάλιζε και τη διεκδίκηση αυτού του χώρου, δηλαδή της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης. Όλης της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης. Αντίθετα, μας είπαν πολλά, μας είπαν ακόμη και για το περιβάλλον, ότι μπορεί να βρωμίσουμε τη θάλασσα. Αν κανείς σκεφτεί το πώς εξελίχθηκε αυτή η υπόθεση, και αν δει και την υπόθεση του λιμανιού, κλειστό λιμάνι πλέον, στρατιωτική βάση Ελληνής, αν λοιπόν το δει όλο αυτό, θα δει πως βήμα-βήμα, με ευθύνη των δημοτικών αρχών και της ανώνυμης εταιρείας του όλα, απομακρύνθηκε κάθε λαϊκή δραστηριότητα από το λιμάνι, με τελευταία την απαγόρευση των αριστεχνών ψαράδων, αλλά και των ανθρώπων που θέλουν απλά να περπατήσουν. Θέλει από κοινού, παραγωγή και έμποροι, με στόχο το συμφέρον, αυτό που λέμε των λαϊκών αναγκών, της φτώχειας που υπάρχει σήμερα, της εξυπηρέτησης της φτώχειας και της καλύτερης διαβίωσης, να λύσουμε το πρόβλημα συμφωνώντας στο πού θα πάει και όχι να καθόμαστε να μαλώνουμε αν είμαστε με τον ένα ή με τον άλλον, με τον Δευτεραίο ή με τον Σάββα, σε αυτήν την προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος.
και η μεν και η μία θέση και η άλλη θέση έχουν στραβά, έχουν και καλά. Ας πούμε, λέει στην Καραολή Δημητρίου, θα έχουμε πάρκινγκ που θα αποσταθμεύουν 100 αυτοκίνητα. 90, 100. Ορίστε, του ΟΣΕ το παίρνει. Πρώτον, δεν έχει γίνει. Δεύτερον, να τα δούμε. Χωράει 90, 100, 200, πόσα θα χωρέσει. Τρίτον, φτάνουνε. Δεν φτάνουνε για μια λαϊκή που έχει μέσα 60 πάγκους παραγωγών ή 100 πάγκους παραγωγών και άρα εκεί θα πάνε σε κάθε πάγκο, δεν θα είναι όλη τη μέρα 4-5 πολίτες. Άρα θα πάνε δηλαδή 300, άρα θα θέλουμε 300 αυτοκίνητα. Υπάρχουν αρνητικά. Είναι καλό η δημοτική αστυνομία. Βοηθάει και τη μία και την άλλη λαϊκή αγορά. Αυτό είναι θετικό. Δεν μπορούμε να μην το πούμε. Αυτό όμως που είναι το μεγάλο αρνητικό για μας και για τη μία και για την άλλη είναι ότι βάζει το Σάββα με την Νίκη να σκοτώνονται. Ποιος θα είναι επικεφαλής λαϊκής σπήρωσης? Δεν μας ενδιαφέρει. Όποιος και να είναι, εμείς θα είμαστε λαϊκή σπήρωση. Αυτό λοιπόν τι πάει και τους λέει? Εσάς σας εξυπηρετεί εκεί. Και εσάς σας εξυπηρετεί εδώ, καθίστε και μαλώστε, σκοτωθείτε, συνελεύσεις, ψηφοφορίες. Κάποιος ήθελε να πάει να κάνει και γκάλωπ να δει με μια απόδειξη που του δίναν του ενός λεπτού να γράφει, ας πούμε, ότι ναι στην Καραολή Δημητρίου, όχι στην Καραολή Δημητρίου, ναι στην Εθνική. Δεν γίνονται αυτά. Καθόμαστε, συζητάμε, βλέπουμε ποιος εξυπηρετεί. Τον εμπορικό σύλλογο, δηλαδή τα μαγαζιά, τα εξυπηρετεί και η μία και η άλλη. Και η μία λύση και η άλλη λύση. Γιατί δέστε πως είναι δομημένη η Αλεξανδρούπολη. Δεν είναι μόνο στη Λεωφόρο Δημοκρατία, είναι σε 14 Μαΐου. Ο πιο κεντρικό δρόμο είναι 14 Μαΐου.